Οι Ολυμπιακοί αγώνες στο σπίτι τους. Ενθουσιασμός, αγάπη, επιτυχία. Υπερηφάνεια. Οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2004 ήταν η μεγαλύτερη στιγμή του ελληνικού αθλητισμού στη σύγχρονη ελληνική αθλητική ιστορία. Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, το ΟΑΚΑ βρέθηκε σε μια παρακμή. Οι εγκαταστάσεις δεν συντηρήθηκαν όπως έπρεπε. Η κατάσταση στο ΟΑΚΑ... Εγκατάλειψη. Η προσβασιμότητα τυφλών και κινητικά αναπήρων ήταν τραγική. Το μεγαλύτερο Ολυμπιακό κέντρο στην Ελλάδα υπολειτουργούσε. Παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ ξεχασμένο, ένα ΟΑΚΑ το οποίο είχε αφαιθεί στην τύχη του. Θα ήθελα να δω το ΟΑΚΑ ξανά ζωντανό. Έχει εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν. Ήδη υπάρχουν αρκετές βελτιώσεις στις εγκαταστάσεις. Και αυτό είναι κάτι που δίνει μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας για το μέλλον. Μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα για τους πολίτες, μειώνοντας την κρατική ενίσχυση. Σίγουρα υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν και μπορούν να γίνουν πολλά. Το ΟΑΚΑ καταλαμβάνει έκταση άνω των 1000 στρεμμάτων μέσα στην πόλη. Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι σήμερα, οι εγκαταστάσεις υπολειτουργούν σε σχέση με τις δυνατότητες του χώρου. Αυτό αφορά αφενός τις εγκαταστάσεις επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού, αφετέρου την αξιοποίηση του συνόλου της έκτασης από τους κατοίκους της περιοχής για αναψυχή. Το νέο Master Plan φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων. Ο χώρος θα μοιραστεί σε πολλές θεματικές γειτονιές, με πολλές διαφορετικές θεματολογίες και ύφος. Αυτές οι γειτονιές θα σπάσουν το κυρίαρχο λευκό του τοπίου, ενώ θα προσθέσουν βλάστηση, σκίαση και καθίσματα στους αχανείς εξωτερικούς χώρους. Με νέες δραστηριότητες μπορεί να γίνει το ΟΑΚΑ, το Ολυμπιακό Πάρκο, για όλες τις ηλικίες και για όλους τους πολίτες. Να γίνει ένα διεθνές κέντρο προπονητικό. Να μπορεί να προσφέρει απόλυτη προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία, καθώς επίσης και σε όλο τον κόσμο. Να προσεγγίσουμε περισσότερα παιδιά. Θα ήθελα το ΟΑΚΑ του μέλλοντος να είναι το σπίτι του ελληνικού αθλητισμού. Το ΟΑΚΑ αλλάζει και γίνεται το αθλητικό αστικό πάρκο της Αττικής.